Πάτρα και Νίκαι και Σύνος των αιώνων του Μήτρου. Σήμερον τη σωτηρία σήμων το κεφαλαίον και του απαιώνος μυστηρίου υπανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημίσιν αυτό τη Θεοτόκο ποίσουμε. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Πιστεύω πως το αληθινό τοποθίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατέφθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράτη σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε και σήμερα με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα από το συμβουλευτικό εγχειρίδιο του Αγίου Νικοδήμου, το κεφάλαιο που λέει «Ποια καλά προξενούν η ακακία και πόσα οι ευεργεσίες». Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τις αρετές, ότι η αρετή είναι άναρχη, δεν έχει αρχή, και πόσα καλά παρέχει ο φόβος του Θεού και πόσα καλά παρέχει η πραότητα. Έτσι βλέπετε ο Άγιος μας μιλάει για επιμέρους αρετές τώρα και πόσα και ποια καλά προξενεί καθεμία. Έτσι λοιπόν θα μας πει τώρα για την ακακία. Η ακακία, λέει, δεν είναι μόνο πρόξενος της εμφάνισης και κατοίκησης του Θεού στην ψυχή. Είναι και αυτό, αλλά είναι και κάτι άλλο που θα μας το πει πιο κάτω. Δηλαδή, προξενεί την εμφάνιση και την κατοίκηση του Θεού. Δεν μπορεί να έρθει ο Θεός στην ψυχή μας αν δεν έχουμε αυτή την ακακία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος που θα γιορτάσουμε μεθαύριο. Επονήρευσε άσχημα η παρούσα γενεά και κυριεύθηκε ολόκληρη από την ίηση και την υποκρισία, από την ιδέα ότι είναι κάτι οι άνθρωποι έχουν κυριευθεί και από την άλλη μεριά είναι και υποκριτές. Αυτά τα βλέπουμε όχι μόνο στην εποχή του Αγίου Άντς Κλίμακος στον 6ο αιώνα, αλλά και σήμερα. Οι άνθρωποι είμαστε κυριευμένοι από την μεγάλη ιδέα ότι είμαστε κάτι σπουδαίο, ενώ δεν είμαστε παρά μετριότητες, για να μην πούμε τίποτα καλύτερα, ότι είμαστε ένα τίποτα, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι είμαστε ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αυτό θα ήταν το σωστό, το λογικό. Παρ' όλα αυτά έχουμε την ιδέα ότι είμαστε κάτι πολύ σπουδαίο και μεγάλο. Και απ' την άλλη είμαστε κυριευμένοι από την υποκρισία. Από ένα ψέμα το οποίο δείχνουμε προς τα έξω, κρυβόμενοι. Ενώ μέσα μας υπάρχει το αντίθετο πολλές φορές από αυτό που δείχνουμε έξω μας. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της πονηρίας, δηλαδή της κακίας. Ίσως, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, να παρουσιάζει σωματικούς κόπους η παρούσα γενναία. Μιλάει για τη γενναία εκείνη, τη δική του, του 6ου αιώνα, που ήταν ασκητική. Όντως, οι άνθρωποι τότε κάνουν πολλή άσκηση σωματική. Νίστευαν πολύ, είχαν έτσι μια διάθεση ησυχίας κλπ. Ίσως λοιπόν λέει να παρουσιάζει σωματικούς κόπους, σαν εκείνους των αρχαίων πατέρων. Οι πρώτοι ασκητές πατέρες που ήταν πάρα πολύ έτσι αυστηροί και ακριβείς στην άσκηση. Αλλά δεν αξιώνεται να λάβει και τα χαρίσματα εκείνων.
λέει ο Άγιος ένας Κλίμακος. Μπορεί να κοπιάζουν όπως κοπίαζαν και οι παλιοί πατέρες, αλλά δεν έχουν τέτοια χαρίσματα. Αν και νομίζω ποτέ άλλοτε όσο σήμερα η ανθρώπινη φύση δεν είχε ανάγκη από χαρίσματα. Μιλάει για τον αιώνα του και πολύ περισσότερο θα λέγαμε και για το σημερινό αιώνα, τον 21ο. Έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος από ανθρώπους που να έχουν χαρίσματα, χαρισματούχους. Να έχουν ταπείνωση, να έχουν τη χάρη του Θεού πάνω τους και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και ακόμα καλύτερα να έχουν και τα ειδικά χαρίσματα. Τη διόραση, την προόραση, πως είχαν αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι Ιερούντες. Ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, το προφητικό χάρισμα, το θεραπευτικό χάρισμα. Έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος σήμερα από την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Δίκαια όμως το πάθαμε αυτό, να μην έχουμε δηλαδή τέτοιους ανθρώπους με χαρίσματα. Διότι ο Θεός, προσέξτε αυτή τη φράση, δεν εμφανίζεται στους κόπους, αλλά στην απλότητα και την ταπείνωση. Βλέπετε τι λέει, δεν εμφανίζεται στους κόπους, να κάνουμε πολλούς κόπους, όχι ότι τους καταργούμε, την νηστεία, την αγρυπνία, την, ας πούμε, σωματική κακοπάθεια, την εγκράτεια στην σωματική ανάπαυση, αλλά δεν είναι το κλειδί που θα μας εμφανίσει τον Θεό. Δεν είναι το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα του Θεού αυτό. Το κλειδί είναι η ταπείνωση. Είναι η απλότητα. Όταν τα έχεις αυτά, τότε σε αυτά εμφανίζεται ο Θεός. Και αυτά τα λέει στον 26ο λόγο του περί διακρίσεως, ο Άγιος Ιωάννης. Λέω λοιπόν ότι η ακακία δεν προξενεί μόνο την εμφάνιση του Θεού, ξαναγυρίζει στην πρώτη φράση του, αλλά και άφατη χαρά στην ψυχή. Έτσι, γιατί ακακός ποιος είναι αυτός που είναι απλός και ταπεινός, όπως τα παιδάκια. Αυτά λοιπόν μπορούν να δουν το Θεό. Και οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ακακία μπορούν να δουν το Θεό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που προξενεί η ακακία. Προξενεί και κάτι άλλο. Μια άφατη χαρά στην ψυχή. Έτσι, μια πολύ μεγάλη χαρά στην ψυχή. Και αλήθεια αυτό το βλέπουμε με το παράδειγμα των απλών και άκακων παιδιών, τα οποία είναι πάντοτε ολόχαρα εξαιτίας της χαριτωμένης απλότητας και ακακίας που έχουν. Όταν όμως μεγαλώσουν και πονηρευτούν, αφαιρείται από αυτά η χαρά, γιατί στερούνται την ακακία. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, δυστυχώς, πονηρεύονται και χάνουν την ακακία τους. Οπότε χάνουν και τη χαρά τους. Και βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι που έχουν δυστυχώς χάσει την ακακία και έχουν γίνει πονηροί, όπως το λέει εδώ, υποκριτές, έχουν γίνει αλαζόνες, έχουν ίηση, είναι και λυπημένοι. Σπάνια να βρεις άνθρωπο χαρούμενο. Σπάνια να βρεις άνθρωπο χαμογελαστό. Όλοι είναι με άγχος, με αγωνία. Και όταν μένουν μόνοι τους, είναι συνοδευόμενοι συνήθως με λύπη, για να μην πούμε με κατάθλιψη. Λέω λοιπόν ότι η ακακία δεν προξενεί μόνο την εμφάνιση του Θεού, αλλά και άφερτη χαρά στην ψυχή. Και αλήθεια αυτό το βλέπουμε με το παράδειγμα των απλών και άκακων παιδιών, τα οποία είναι πάντοτε ολόχαρα. Ποιος όμως μπορεί να περιγράψει την ειδονή που πρόκειται να λάβεις όταν έχεις την αγάπη προς το πλησίον σου? Πράγματι ο άνθρωπος που έχει γεμίσει την ψυχή του με αγάπη προς το πλησίον, αυτός έχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι, γιατί η ψυχή μας είναι φτιαγμένη για να αγαπάει. Και μάλιστα όταν δείχνεις σε αυτόν τα αποτελέσματα και τους καρπούς της αληθινής αγάπης, τα οποία είναι η εσπλαχνία, η ελεημοσύνη, η συμπάθεια, η συγκόρση των σφαλμάτων του,
η υπομονή στα ελαττώματά του και γενικά κάθε ευεργεσία και χάρη που πρόκειται να του δείξεις με λόγια ή με έργα, ψυχικά ή σωματικά. Έτσι, όταν δείχνεις αγάπη και συμπάθεια και καλοσύνη, τότε ποιος μπορεί να περιγράψει τη χαρά που νιώθεις. Άγιο Πατήρ Παΐσιος, όταν παίρνεις, έχεις μια ανθρώπινη χαρά. Όταν δίνεις όμως, έχεις μια θεϊκή χαρά. Έτσι είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, μακάριον εστί. Διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Είναι πολύ πιο μακάριο. Δηλαδή προξενεί πολύ πιο μεγάλη χαρά το να παίρνεις, το να δίνεις παρά να παίρνεις. Έτσι είναι η θεϊκή χαρά. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα μετά και σε πληρώνει. Ενώ το άλλο, το να παίρνεις από τους ανθρώπους, είναι αυτό που παίρνεις. Μια ανθρώπινη ικανοποίηση και χαρά που μπορεί μερικές φορές να σου βγει και ξινή που λέει και ο λαός. Όταν δείχνεις λοιπόν σε αυτά τα αποτελέσματα και τους καρπούς της αληθινής αγάπης, που είναι η εσπλαχνία, η ελεημοσύνη, η συμπάθεια, η συγχώρηση των σφαλμάτων του, η υπομονή στα ελαττώματά του, βλέπετε, δεν είναι μόνο να του δώσεις, ξέρω εγώ, το περιεχόμενο του πορτοφολιού σου, να του δώσεις ένα γλυκό, και αυτό κάτι είναι σπουδαίο γι' αυτό, αλλά να του δώσεις τη συγχωρητικότητα, τη συγχώρηση, τη συμπάθεια, την ανοχή, την υπομονή και γενικά να του δώσεις κάθε ευεργεσία και χάρη που μπορείς να του δείξεις με λόγια και με έργα, ψυχικά ή σωματικά. Εγώ λέγω ότι περισσότερο χαίρεται εκείνος που ελεεί και ευεργεθεί παρά εκείνος που δέχεται την ευεργεσία και την ελεημοσύνη. Γιατί ο άνθρωπος ανεβαίνει στην ομοίωση του Θεού μέσω των ευεργεσιών, όπως είπε ο θεολόγος Γρηγόριος. Έτσι, βλέπετε τι ωραίο είναι αυτό. Ο άνθρωπος ανεβαίνει στην ομοίωση του Θεού, μοιάζει με τον Θεό δηλαδή, μέσω των ευεργεσιών, όταν κάνεις καλό, όταν κάνεις καλοσύνη. Η αγάπη είναι πράγμα αληθινό και αντάξιο του Θεού. Και έργο αυτής είναι η μετάδοσή της. Και πάλι, με κανέναν άλλο τρόπο ο άνθρωπος δεν ομοιώνεται με τον Θεό, όπως με την ευεργεσία. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Τίποτα δεν μας εξομοιώνει με τον Θεό όσο η αγάπη. Έτσι, μιλάμε για προσευχή, μιλάμε, ξέρω εγώ, για άλλες αρετές, για νηστεία, για εγκράτεια. Αλλά εκείνο που κατ' εξοχήν μας κάνει όμοιος με τον Θεό είναι η αγάπη. Αν σου λείπει η αγάπη, δύσκολα τα πράγματα. Ας νηστεύεις, ας προσεύχεσαι, ας κάνεις ό,τι άλλο, δεν ξέρω, τούμπες, ό,τι θες κάνει. Αν δεν έχεις αγάπη, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να σωθείς. Γιατί η αγάπη είναι το κατεξοχήν, ας πούμε, γνώρισμα του Θεού. Και αυτό είναι που μας εξομοιώνει με τον Θεό. Και αυτός είναι ο προορισμός μας, να εξομοιωθούμε με τον Θεό, του καθομοίωση που λέμε. Και επειδή ο άνθρωπος έλκει τους ανθρώπους στην αγάπη του, μέσω των ευεργεσιών, και τους κάνει να υποτάσσονται σε Αυτόν θεληματικά και όχι χωρίς να θέλουν, γιατί έτσι είπε ο σοφός Θεμίστιος, τίποτα δεν είναι πιο θελκτικό προς την εύνοια από την ευεργεσία. Και είναι καλύτερα να πείθεις κάποιον μέσω της εύνοιας και να μην επικρατείς με τον φόβο. Με την καλοσύνη δηλαδή, με την εύνοια, με την καλή σκέψη, με την καλή διάθεση, είναι καλύτερα να επικρατείς τον άλλο, παρά με το φόβο. Βλέπετε, οι άρχοντες του κόσμου έχουν τους αστυνομικούς, έχουν τα όργανα της τάξης και επιβάλλονται με τα όπλα, με το φόβο. Ο Χριστός δεν επιβάλλεται με το φόβο, αλλά με την καλοσύνη. Είναι τελείως άοπλος, τελείως στοχός, τελείως μόνος και στέκεται έτσι και μας περιμένει όλους. Και επιβάλλεται μαζί την αγάπη του και την καλοσύνη του. Το ίδιο και η Εκκλησία.
Δεν έχει όπλα. Το Βατικανό έχει όπλα, γιατί δεν είναι εκκλησία. Είναι κράτος. Βλέπετε τη διαστροφή, πώς φαίνεται αμέσως. Έχει στρατό το Βατικανό, το ξέρετε. Και λέγεται εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία. Είναι μια θρησκευτικο-πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση. Αυτό είναι. Βλέπετε πώς φαίνεται αμέσως η αλλοτρίωση. Φαίνεται. Ο Χριστός είναι όπλος. Μόνο την καλοσύνη του επιβάλλεται. Το ίδιο και ο Χριστιανός. Ο Χριστιανός δεν μαθαίνει, ας πούμε, αυτοάμυνα. Στέλνουμε τα παιδιά, δυστυχώς και οι Χριστιανοί, σε αυτές τις σχολές πολεμικές τέχνες που μαθαίνουν. Γιατί λέει, για να μάθει αυτοάμυνα. Μα ο Χριστιανός δεν αυτοαμύνεται. Ο Χριστιανός πάει ως πρόβατο εν επισφαγή. Ως πρόβατο εν μέσω λύκων. Έτσι δεν λέει. Και έλεγε ένας γέροντας, το Άγιος, λέει, καλά λέει, δεν είπε να είναι ένας λύκος και πολλά πρόβατα. Έλεγε ένα πρόβατο και όλοι λύκοι γύρω του. Και έτσι γίνεται, δυστυχώς. Δυστυχώς, όχι, ευτυχώς. Κυκλοφορούμε και γύρω μας είναι όλο λύκη. Να ήταν ένας λύκος τέλος πάντων. Κάτι γινόταν. Ναι, έτσι ένας απλός γέροντας ο Άγιος. Ναι, κι όμως σωζόμαστε. Σωζόμαστε, γιατί μας σώζει ο Χριστός. Δεν μας πειράζει που είναι όλοι λύκοι γύρω μας. Εμείς προβατάκια, εντάξει. Και βλέπω και στους ανθρώπους που έρχονται και εδώ στις ομιλίες, προβατάκια είναι. Ναι, αυτά τα προβατάκια διέδωξε ο Θεός. Οι άλλοι που φαίνονται δυνατοί και ισχυροί και ισχυρές προσωπικότητες και δεν ξέρω τι, είναι μακριά. Μέσα στη δυστυχία τους. Και στην κατάθλιψή τους. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι πιο θεκτικό και πιο έτσι ευάρεστο από την εύνοια και την ευεργεσία. Γι' αυτό να μην επικρατείς με το φόβο, αλλά με την εύνοια. Γιατί με την εύνοια επικρατείς θεληματικά. Δηλαδή, το θέλει ο άλλος και υποτάσσεται. Ενώ με τον φόβο, χωρίς την θέλησή του, τον αναγκάζεις. Και αυτό πια δεν είναι αρετή. Αυτό είναι υποταγή. Αυτό είναι καταναγκασμός. Αυτό είναι, ας πούμε, ένας εκβιασμός που κάνει στον άλλον. Και δεν έχει καθόλου αρχοντιά. Βλέπετε, ο Χριστός μας κανένα δεν αναγκάζει. Κανέναν μα κανέναν. Μας αγαπάει όλους, πονάει για όλους, κλαίει για όλους, σταυρώνεται για όλους, αλλά δεν μας τραβάει με το ζόρι κοντά του. Προσπαθεί με το φιλότιμο. Δηλαδή με την υπερβολή της αγάπης. Αυτό είναι το φιλότιμο, η υπερβολή της αγάπης. Εγώ θυσιάζομαι και όσο μπορώ περισσότερο θυσιάζομαι για να σου δείξω πόσο σε αγαπάω. Αυτό είναι ο Χριστός, αυτό είναι και ο κάθε χριστιανός. Έτσι μπορούμε να τραβήξουμε, ξέρετε, και τους γύρω μας. Με την καλοσύνη, όχι με τον καταναγκασμό. Μια μητέρα που θυσιάζεται για τα παιδιά της, για τον σύζυγό της, έτσι, και του δείχνει με τον τρόπο της ότι είναι δυνατόν να κάνει όλα όσα θα έπρεπε να κάνει ο σύζυγος, έτσι, τον τραβάει μετά. Ενώ η άλλη που σκέφτεται τον εαυτό της, σου λέει, γιατί να τα κάνω εγώ, να τα κάνει ο σύζυγος. Ή δυνατόν και τα δικά μου, να τα κάνω πάσα. Να τα κάνει ο σύζυγος. Έτσι, αυτή είναι η φίλη αυτή. Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να τραβήξει ποτέ τον άντρα στην εκκλησία. Μπορεί να πήγαινε στην εκκλησία κιόλας. Αλλά δεν τον τραβάσει. Αποκλείεται. Γι' αυτό και κάποιος ηθικός, νοεί φιλόσοφος, έτσι, ονομάζει τις ευεργεσίες στοιχεία από τα οποία συντίθεται η αγάπη του λαού. Στοιχεία, κομματάκια δηλαδή. Κάθε ευεργεσία που κάνεις, κάθε καλοσύνη που δείχνεις είναι ένα κομματάκι που όλα μαζί τα κομματάκια φτιάχνουν την αγάπη. Την ονομάζει και τροφή, από την οποία τρέφεται αυτή η αγάπη και αυξάνει και ολοκληρώνεται. Και χρυσές αλυσίδες, κοιτάξτε ονομασίες που δίνει στην αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν έχουμε τροφή, πεινάμε. Οι άνθρωποι σήμερα είναι πεινασμένοι υπαρξιακά, πνευματικά, ψυχικά. Κάτι τους λείπει. Είναι νηστική. Γιατί δεν αγαπάνε. Αγαπάνε δηλαδή, αλλά τον εαυτό τους. Κυρίως. Και αν περισσέψει και λίγο, δίνει και στον άλλον. Περιμένοντας ανταπόδοση πάντα. Γι' αυτό νιώθουν νηστικοί άνθρωποι, έτσι, και κενοί, άδειοι. Λείπει η τροφή. Η τροφή είναι η αγάπη. Δηλαδή ο Χριστός. Η ανιδιοτελής αγάπη. Γιατί για αυτή την αγάπη μιλάμε, έτσι, τη σωστή αγάπη.
που ζητάει, που δίνει χωρίς να ζητάει. Την ονομάζει και χρυσές αλυσίδες, με τις οποίες δένεται η καρδιά των ευεργετωμένων με την αγάπη του ευεργέτη. Χρυσές αλυσίδες. Ωραία έκφραση και αυτή, ε. Δένει στην καρδιά του άλλου με χρυσές αλυσίδες. Τον δεσμεύεις με την αγάπη σου. Τον τραβάς με την αγάπη σου. Γι' αυτό υπάρχει και μια κοινή παροιμία που λέει «Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο Θεός». Ο ένας άνθρωπος για τον άλλο γίνεται Θεός. Πότε, όταν ευεργετεί. Επειδή μέσω των ευεργεσιών ο άνθρωπος φαίνεται ως Θεός στον όμοιό του άνθρωπο. Γι' αυτό και ο αγαπημένος μαθητής είπε «Εκείνος που κάνει το καλό είναι το Θεό». Όποιος ευεργετεί. Αυτός είναι το Θεό. Από πού θα καταλάβεις έναν καλό άνθρωπο? Από τους καρπούς που έχει. Δηλαδή τα καλά έργα. Την καλοσύνη που έχει. Όχι αν είναι όμορφος, αν λέει ωραία λόγια, ξέρω εγώ. Για φαίνεται έτσι ευγενής, δεν ξέρω τι άλλο. Αν έχει καλά έργα. Αν συγχωρεί αυτόν που τον αδικούν. Αν αγαπάει αυτούς που δεν τον αγαπάνε. Αυτά είναι τα καλά έργα. Ποιος λοιπόν λόγος μπορεί να περιγράψει τη χαρά που πρόκειται να αποθησαυρίσεις στην ψυχή σου αν αγαπάς τη σοφροσύνη, την παρθενία, την καθαρότητα και τη μακροθυμία, αν αγαπάς τη μετάνοια με την οποία μπορείς να αναπληρώνεις τις ελλείψεις που πρόκειται να κάνεις στις άλλες αρετές και μέσω αυτής να εξευμενίζεις τον Άγιο Θεό για τα σφάλματα που κάνεις όλη μέρα, με έργα και με λόγια και με τη σκέψη, εξετάζοντας τη συνείδησή σου κάθε βράδυ και λέγοντας εκείνο το γνωμικό, με ποιο τρόπο παρέβηκα κάτι και τι έπραξα, τι έπρεπε να γίνει από μένα και δεν έγινε, καθώς και ο Δαβίδ το παραγγέλει αυτό λέγοντας, όσα λέτε στις καρδιές σας, στο κρεβάτι σας, να τα συλλογίζεστε. Έτσι, πριν κοιμηθείτε δηλαδή, που ξαπλώνετε, αυτά που διανοηθήκατε, που σκεφτήκατε όλη την ημέρα, να τα σκεφτείτε και να ζητήσετε συγγνώμη. Η μετάνοια, βλέπετε τι ωραίο είναι και αυτό. Αναπληρώνει τις αρετές. Γιατί δεν τις κάνουμε τέλειες τις αρετές, τις κάνουμε με ελλείψεις. Τουλάχιστον να μετανοούμε, να πούμε ένα συγγνώμη στο Θεό. Γιατί δεν είμαστε όσο πρέπει αγνοί και καθαροί, όσο πρέπει ταπεινοί, όσο πρέπει, ας πούμε, ελεήμονες, συγχωρητικοί κλπ. Και γενικά η χαρά θα είναι ανέκφραστη όταν κάνει αυτά ο άνθρωπος. Αν αγαπάς τον άλλον, και η χαρά θα είναι γενικά ανέκφραστη αν αγαπάς τον άλλο χορό και το χρυσό γένος των αρετών και κυρίως την ωραία και καρδιακή προσευχή για την οποία είπαμε ήδη και την αδιάκοπη μνημόνευση του γλυκιδά του ονόματος του Χαριέστατου και Φωτοδόχου Ιησού που παρέχει την χαρά. Γνώριζε ακόμα, λέει στην υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος, ότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις ο άνθρωπος με την μετάνοια γίνεται πάντα νικητής του διαβόλου. Γιατί έτσι λέει, άλλη νίκη ετοιμάζεται κατά το αντιπάλο μας, επειδή μόνο ένα μέσο αντίστασης έχουμε προς κάθε προσβολή πειρασμού, τη μετάνοια. Και αυτός που το κατορθώνει αυτό στον εαυτό του στέφεται για πάντα νικητής επί του αιωνίου αντιμαχωμένου. Έτσι, σε κάθε πειρασμό που αντιμετωπίζουμε, η νίκη μας είναι η μετάνοια. Ένας σύγχρονος, έτσι πολύ αγιασμένος άνθρωπος έκανε αυτή την προσευχή συνέχεια, έλεγε «Ήμαρτον, ήμαρτον, ήμαρτον, ήμαρτον». Συνέχεια αυτό έλεγε. Και με αυτή την προσευχή ανέβαινε στον ουρανό. Μετάνοια. Αυτό που έλεγε ο Τελώνης. Ο Θεός λάστιμη το αμαρτωλό, αυτό έλεγε. Η μετάνοια μας ανεβάζει τον ουρανό και αναπληρώνει όλες τις αρετές και διώχνει όλους τους πειρασμούς.
Γι' αυτό και ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος έλεγε να εύχεστε να μου δίνει ο Θεός καλή μετάνοια. Τίποτα άλλο. Ούτε χαρίσματα, ούτε οράσεις, ούτε οράματα, ούτε να δω αγγέλους, αχαγγέλους, την Παναγία, το Χριστό, όχι. Να μου δώσει καλή μετάνοια. Γιατί αυτό είναι που διώχνει όλους τους πειρασμούς. Ενώ το να δεις αγγέλους και αρχαγγέλους μπορεί και να σε βλάψει, να πέσεις και σε περηφάνεια. Και σε πλάνει ακόμα. Να είναι δαίμονος και να νομίζει ότι είδες και αγγέλους και τότε ποιος σε συμμαζεύει μετά. Δες και τον λόγο περί μετανοίας στα νεοτυπωμένα πνευματικά γυμνάσματα και στο νεοτύπωτο απάνθισμα των ιερών ευχών. Έτσι μιλάει τώρα για τα δικά του βιβλία ο Άγιος Νικόδημος. Ήταν πολύ σπουδαίος, πολύ εργατικός και πολύ βέβαια άνθρωπος της αγάπης. Μέσα στα πολύ δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας έκανε αυτή τη μεγάλη εκδοτική προσπάθεια. Εξέδωσε πάρα πολλά βιβλία πνευματικά για να βοηθήσει το γένος τότε που ήταν μέσα στο σκοτάδι της αμάθειας. Δεν υπήρχαν βιβλία. Τώρα βλέπετε έχουμε ένα σωρό πνευματικά βιβλία. Τότε δεν είχαν. Μόνο ο Άγιος Νικόδημος και ελαχιστότατοι άλλοι. Και εδώ και αυτός λέει, κοίταξε, λέει, και τα πνευματικά γυμνάσματα. Είναι ένα άλλο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου και το απάνθισμα των ιερών ευχών. Και ο άνθρωπος γίνεται νικητής του διαβόλου μέσω της μετανοίας. Εφόσον ο διάβολος δεν μετανοεί ποτέ. Εκεί τον χτυπάμε τον διάβολο, Ενώ στις άλλα μας μιμείται, ας πούμε στην Εγκράτεια, αυτός δεν τρώει τίποτα, δεν κοιμάται ποτέ. Αλλά εκεί που δεν μας μιμείται, δεν μπορεί, δεν θέλει μάλλον, είναι στη μετάνοια και στην ταπείνωση. Ούτε λοιπόν ποτέ λέει ο διάβολος ότι αμάρτησα. Ενώ ο άνθρωπος λέγοντας το ήμαρτο, το αμάρτησα, νικάει τον αμετανόητο διάβολο. Γι' αυτό και οι Άγιοι βλέπετε λέγανε συνέχεια συγχώρησέ με. Και ο μακαριστός ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης έλεγε συνέχεια το με συγχωρείτε, μέχρι τον είχαν βγάλει ο με συγχωρείτε. Είπαμε λοιπόν για τα καλά που προξενεί η ακακία και οι καλοσύνες, γενικά η καλοσύνη, οι ευεργεσίες που κάνουμε στους άλλους, η αγάπη που δείχνουμε. Και εδώ θυμάμαι και το απόφθεγμα του γεροντικού και μετά αν έχετε να μου πείτε κάποια απορία, που λέει ο καλός ο λόγος και τον κακό τον κάνει καλό. Και ο κακός ο λόγος και τον κακό τον κάνει, και τον καλό τον κάνει κακό, τον εξαγριώνει. Γι' αυτό να προσέχετε τα πάντα και τα λόγια σας και τη συμπεριφορά σας. Και όταν έχετε να αντιμετωπίσετε κακούς ανθρώπους, που δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, αλλά κακοί δαίμονες υπάρχουν και αυτοί παραπλανημένοι είναι τέλος πάντων. Και οι άνθρωποι που φαίνονται κακοί είναι παραπλανημένοι από τους κακούς δαίμονες. Εσείς να τους δείχνετε καλοσύνη. Και έτσι τους αφοπλίζετε. Αν όμως έναν κακό σε έναν αγριεμένο, σε έναν που σε αγριοκοιτάει, τον αγριοκοιτάξει κι εσύ, τι θα γίνει μετά, θα αρπαχτείτε. Λοιπόν, αν δεν έχετε απορία, πάμε στο άλλο κεφάλαιο. Έχετε, λέγεστε. Που φανερώνει το Θεό. Ναι, βέβαια, συμβάλλουν στην ταπείνωση. Συμβάλλουν όμως, γιατί όταν νηστεύεις, ταπεινώνεις το σώμα. Και αν ταπεινώσεις το σώμα, βοηθάς να ταπεινωθεί και η ψυχή. Αν δεν νηστεύεις, δεν ταπεινώνεται το σώμα. Αν δεν ταπεινώνεται το σώμα και η ψυχή δυσκολεύεται να ταπεινωθεί. Έτσι. Ένα σώμα που είναι πολύ έγκροστο, πολύ δυνατό, πολύ καλοταϊσμένο και καλοκοιμισμένο, δημιουργεί μια έπαρση στην ψυχή. Να κατεβάσω το βουνό κάτω τώρα. Έτσι, έχει μια αυτοπεποίθηση μεγάλη ο άνθρωπος. Η σάρκα δηλαδή δημιουργεί μια φυσίωση στην ψυχή. Όταν την καλοπιάνουμε. Και ακόμα και το τι βάζουμε πάνω στο σώμα, στα ρούχα μας δηλαδή. Όλα αυτά. Τα μακιγιάς που βάζετε εσείς, ξέρω εγώ. Εσείς δεν βάζετε πιστεύω, τέλος πάντων. Κάποιες. Που βγάζουν τα φρύδια τους, τι άλλο κάνουν, δεν ξέρω. Όλα αυτά τι κάνουνε.
ουσιαστικά δημιουργούν μια έπαρση. Σου λέει, κοιτάξτε, τώρα είμαι όμορφη. Τώρα είμαι κοινωνικά αποδεκτή. Τώρα με βλέπουν και με θαυμάζουν. Σου λέει, να, περιποιήθηκε τον εαυτό της, μπράβο της, ας πούμε. Το 90% το πούνε μπράβο. Αν και κάνεις πνευματικός άνθρωπος, δεν θα σε κατακρίνει βέβαια, αλλά θα πει την καημένη πως κατήτησε έτσι τον εαυτό της. Ναι, αξιολείπητη είναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, αυτή η περιποίηση που κάνουμε στο σώμα, στη σάρκα, έτσι, μας δημιουργεί μια περηφάνεια, μια απεισίωση. Γι' αυτό το εξωτερικό έχει σημασία. Δεν το καταργούμε, αλλά δεν είναι το άπαν. Να κάνω νηστεία και αυτά. Σου λέει, έκανα νηστεία, πάτε, πότε να κοινωνήσω. Περίμενε, δεν είναι μόνο νηστεία. Είναι και άλλα πράγματα. Ε? Το άλλο άκρο αυτό. Δεν είναι αστεία. Από άλλα που μπορείς. Η νηστεία δεν είναι μόνο από το φαΐ. Νηστέψε από την τηλεόραση. Ποιος θα νηστεί. Ναι, το ξέρω. Ουσιαστικά δεν είναι απολογία, είναι δικαιολογία. Δηλαδή καταλαβαίνουν τι κάνουν. Φυσικά καταλαβαίνουν. Και όταν βλέπουν το σωστό, ελέγχονται. Και προσπαθούν να καλύψουν τη συνείδησή τους εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνεις. Και σου λέω, εγώ δεν μπορώ. Δεν είμαι νέος, εργάζομαι. Ο άλλος είναι γέρος, δεν μπορεί. Ο άλλος είναι μωρό. Δεν κάνει, οι άλλοι είναι έγκυος, δεν κάνει, τελικά ποιος κάνει, κανένας δεν κάνει, νηστεύει. Όλοι πρέπει να τρώμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην εποχή μας έχει απ' όλα όμως. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχετε άλλη απορία. Αυτό γράφτηκε επί τροποκρατίας. Είναι από τον Άγιο Νικόδημο, λέγεται συμβουλευτικό εγχειρίδιο, ο οποίος ζέσαι γύρω στο 1800, χοντρικά, έτσι, με τις κολυβάδες. Και μάλιστα το έγραψε χωρίς βοηθήματα αυτό το βιβλίο, όταν ήταν εξόριστο σε ένα νησί, στη Σκυροπούλα. Και έχει και παραπομπές και έχει και... γιατί είχε τεράστια μνήμη. Ήταν αυτό το χάρισμα που είχε από τον Θεό. Σκυροπούλα ήταν το, ένα ρημονής, τον είχαν εξορίσει εκεί πέρα. Τους Άγιους όλους τους εξορίζουμε, να ξέρετε. Απομνήμησα, οι παραπομπές όλα είναι από μνήμης. Βλέπετε, πατερικά χωρία, όλα από μνήμης. Είχε φωτογραφική μνήμη. Ας πω ένα έτσι λίγο χαριτωμένο. Αυτό κάποτε στις Καρίες θέλανε να το δοκιμάσουν. Καλό γιατί κάνουν και μεταξύ τους πλάκες. Και κάνανε πως χάσανε το βιβλίο. Το Μεγάλο Σάββατο που έχει ένα σωρό προφητείες, ξέρετε, έχει 12 προφητείες, δηλαδή πολλές σελίδες, ας πούμε. Και το φωνάξει να διαβάσει, αλλά κάνανε ότι χάσανε το βιβλίο. Λέει, δεν βρίσκουμε το βιβλίο, λέει, γέροντα, τον Άγιο Νικόδημο, δηλαδή, τον βάλω να διαβάσει. Λέει, δεν πειράζει, άρχισε αυτούς, ψάξτε να το βρείτε. Λοιπόν, άρχισε, έλεγε, γύρναγε και σελίδα. Όταν έπαιρνε κάτι σελίδα, το είπε όλα απ' έξω. Είχε πολλά χαρίσματα. Όταν διάβαζε μικρό, δεν διάβαζε καθόλου. Ήταν με τα άλλα παιδιά σαν οικότροφος σε μια σχολή. Δεν θυμάμαι τώρα στη Σμύρνη, ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς. Μια από τις σχολές του γένους, τέλος πάντων. Και έβλεπε τους άλλους μαθητές που σκοτωνόταν να διαβάζανε με τα λιχνάρια εκεί όλη νύχτα. Τους έλεγε, κοιμηθείτε. Και το πρωί θα τα θυμηθείτε. Λοιπόν, έκρινε από τον εαυτό του. Εκείνος μόλις που τα άκουγε από τον δάσκαλο, τα κατέγραφε κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να διαβάσει. Οι άλλοι καημοί.
Αλλά θυσιάστηκε για το γένος και ευεργέτη σε όλο το γένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τον ευεργετεί και θα τον ευεργετεί έτσι με όλα αυτά που γράφει. Γιατί ξέρετε, έχει υπόψη του όλους τους πατέρες. Γι' αυτό αν διαβάζετε Άγιο Νικόδημο είναι σαν να διαβάζετε όλους τους πατέρες. Βλέπετε τώρα, είπε Άγιο Γρηγόριο Νήσις, προηγουμένως είπε Μέγιο Βασίλειο, είπε Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο. Λέει Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Λοιπόν, να γυρίσουμε στο πλήρω. Ο αρχιερέας και κάθε προϊστός πρέπει να ταπεινώνεται και δεν πρέπει να εκδικείται, αλλά μάλιστα να ευεργετεί τους εχθρούς του. Τώρα απευθύνεται στον αρχιερέα, γιατί είπαμε όλο το βιβλίο είναι ένα γράμμα, μια επιστολή σε έναν αρχιερέα. Του λέει λοιπόν, πρόσεξε, πρέπει να μην εκδικείσαι και να ταπεινώνεσαι ο προϊστός. Εμείς άμα πάρουμε μια εξουσία, το παίρνουμε πάνω μας. Και λένε και οι αρχαίοι, η εξουσία των άνδρα δείκνηση. Αποδεικνύει τι είσαι η εξουσία. Όταν πάρεις εξουσία φαίνεσαι ποιος είσαι. Η εξουσία φανερώνει την κοινοδοξία σου, την περηφάνειά σου, τη φιλαρχία σου, τη σκληρότητά σου και αντίθετα την ταπείνωσή σου, αν έχεις. Την καλοσύνη σου, αν έχεις. Τη συγχωρητικότητά σου, αν έχεις. Την ανοχή σου κλπ. Πρόσεξε λοιπόν, του λέει, εσύ προεστός, αρχιερέας, θα πρέπει να ταπεινώνεσαι. Να μην εκδικήσει και να ευεργετεί στους εχθρούς σου. Έτσι ανταποδίδει ο αληθινός άρχοντας με ευεργεσία την εχθρότητα και το μίσος που αντιμετωπίζει. Και αν αγωνιστείς να αποκτήσεις τις αρετές της ταπεινοφροσύνης και της ανεξικακίας, θα αποκτήσεις την καρδιά σου πηγή χαράς, για να το πω έτσι, και όχι απλώς χαρά, πηγή χαράς. Όταν γίνεις ανεξίκακος και ταπεινόφρον. Γιατί μιλάει τώρα για τα καλά που έρχονται από τις αρετές. Και προπάντων για τη χαρά που έρχονται από όλες τις αρετές. Λοιπόν, λέει, πηγή χαράς έρχεται από την αρετή της ταπεινοφροσύνης και της ανεξικακίας. Και θα αποκτήσεις πηγή χαράς για την ταπεινοφροσύνη, αν δηλαδή δεν υπερηφανεύεσαι για το αξίωμα της αρχιεροσύνης, όπως είπαμε παραπάνω, και δεν θεωρείς τον εαυτό σου ως άρχοντα των άλλων, αλλά ως κάποιον σύμβουλο μόνο του λαού, διορισμένο από τον Θεό σε Αυτόν για να τον συμβουλεύεις ποιο είναι το συμφέρον του και μόνο να τον πείθεις, όχι όμως και να τον διατάζεις, καθώς γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Επειδή ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να είναι αυτάρκης και να βρίσκει μόνος του το πρέπον, γι' αυτό ο Θεός ευεργετώντας μας, μας δίνει συμβούλους, τους αρχιερείς δηλαδή, αλλά όχι εξουσιαστές. Γιατί το χαρακτηριστικό του βασιλέα είναι να διατάζει τους αρχομένους, ενώ του συμβούλου η ιδιότητα είναι να πείθει αυτούς που σκέφτονται για το συμφέρον τους. Επομένως και στον κάθε ένα από εμάς να λογίζεται όχι ως εξουσιαστής, αλλά ως σύμβουλος, δοσμένος στον λαό από τον Θεό. Και αλλού ο ίδιος λέει, ο προϊστός να μην επέρεται για το αξίωμά του, για να μην εκπέσει από τον μακαρισμό της ταπεινοφροσύνης. Έτσι αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος, του λέει, δεν τα θυμάται απ' έξω. Δεν μπορεί ο καθένας να βρίσκει μόνος του το πρέπον. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε συμβούλους, τους αρχιερείς. Δεν μας τους έδωσε σαν εξουσιαστές να ασκούν πάνω μας εξουσία, αλλά σαν διακόνους. Τα ίδια και τους ιερείς και τους διακόνους, όλους. Δεν είναι αξιώματα που ασκούν εξουσία, αλλά αξιώματα που υπηρετούν. Το ίδιο και ένας οποιοσδήποτε λειτουργός, ας πούμε δικαστικός, δάσκαλος, έτσι, καθηγητής που έχει παιδιά από κάτω, ας πούμε. Δεν είναι για να ασκούμε εξουσία και να βγάζουμε το άχτημα, ας πούμε, της φυλαρχίας, αλλά για να υπηρετούμε, να διακονούμε. Και οποιοσδήποτε. Ο γιατρός, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο, ο προϊστάμενος στο γραφείο, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο, στην κλινική, οπουδήποτε εργάζεται ο καθένας, στο συνεργείο, στην βιοτεχνία. Ο οποιοσδήποτε είναι προϊστάμενος, δεν είναι για να ασκεί εξουσία, αλλά για να υπηρετεί, για να βοηθεί,
για να διακονεί τους άλλους. Έτσι λειτουργεί σωστά. Αλλά κατ' εξοχήν αυτό βέβαια ισχύει για τον επίσκοπο. Αλλά δυστυχώς βλέπετε τον επίσκοπο τώρα τον έχουμε κάνει δεσπότη. Τι θα πει δεσπότης, α? Κύριος, έτσι, αυτός ο οποίος δεσπόζει. Κυριαρχεί δηλαδή, πατάει πάνω στους άλλους. Ναι, δεν είναι σωστό να το λέμε δεσπότη. Κανένα. Εκτός βέβαια. Το χαρακτηριστικό λοιπόν του βασιλιά είναι να διατάζει τους ερχομένους. Αλλά βλέπετε και στο λεγόμενο Βυζάντιο, δεν είναι σωστό να το λέμε Βυζάντιο, το πιο σωστό να το λέμε Ρωμιοσύνη, Ρωμανία, έτσι ήταν το όνομα το σωστό του κράτους. Ο βασιλιάς, επειδή ήταν ορθόδοξος και είχε φόβο Θεού, ήταν διάκονος του λαού. Και τέτοια συνείδηση είχαν οι αυτοκράτορες. Όχι ότι ασκούν εξουσία, αλλά ότι διακονούν το λαό. Γιατί το όλο κράτος, ας πούμε, το λεγόμενο Βυζαντινό κράτος, ήταν ένα κράτος με προορισμό να φέρει τη βασιλεία του Θεού στη γη. Το μόνο κράτος που υπήρξε ποτέ, με αυτόν τον προορισμό. Αυτό ήταν το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των μετέπειτα χριστιανών αυτοκρατών. Να φέρουν τη βασιλεία του Θεού στη γη, με, ας το πούμε, σε ένα κοινωνικό επίπεδο, όχι σε ατομικό. Σε ατομικό μπορεί να το κάνει ο καθένας, σε προσωπικό πιο σωστά. Να φέρει τη βασιλεία του Θεού μέσα του και να την ενεργοποιήσει και να την έχει μέσα του, αλλά σε ένα ευρύτερο πεδίο, παγκόσμιο, οικουμενικό. Και γι' αυτό και είχαν αυτή τη συνείδηση οι αυτοκράτορες και όλοι, ας πούμε, οι αξιωματούχοι, επειδή είχαν φόβο Θεού, ότι είναι διάκονοι και όχι εξουσιαστές. Γι' αυτό και βλέπετε πολλοί από αυτούς, μπορεί τη μέρα να ήταν στο παλάτι και την νύχτα να φοράγανε φτωχικά ρούχα και να βγαίνανε και να περιποιώτησαν στους φτωχούς στους δρόμους, χωρίς να τους καταλαβαίνει κανένας. Έχουμε τέτοια περιστατικά, τέτοιες περιπτώσεις αυτοκρατών και αυτοκρατορισών. Είναι στα αλήθεια γλαφυρό, λέει ο Άγιος Νικόδημος στην υποσημείωσή του, και μεταφυσικό το πρόβλημα που θέτει κάποιος θεωρητικός σχετικά με την ταπεινοφροσύνη. Γιατί λέει ο Άγιος ότι με την ταπεινοφροσύνη θα αποκτήσεις πηγή χαράς. Λοιπόν, και ένας θεωρητικός που το άρεσαν οι πολλές θεωρίες είπε το εξής πρόβλημα. Πρόβαλε το ζήτημα σχετικά με το ποια αρετή είχαν τα δημιουργήματα προτού δημιουργηθούν, για την οποία ο Θεός κοίταξε προς αυτά. Τα ελέησε και τα έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Καταλαβαίνετε τι λέει? Γιατί ο Θεός έφερε τα πράγματα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη? Τι τον τράβηξε? Ποια αρετή είχαν αυτά τα ανύπαρκτα για να τα ευεργετήσει και να τα φέρει στην ύπαρξη? Και εδώ ο καθένας μπορεί να πει ότι δεν είχα καμιά αρετή, αφού ήταν ανύπαρκτα. Έτσι, τα μειώντα και μηδέν προτού δημιουργηθούν, και επομένως ποια αρετή μπορεί να έχει το μειών και το μηδέν? Τίποτα. Αλλά αυτός ο θεωρητικός πάλι απαντάει ότι είχαν την αρετή της ταπείνωσης. Και γι' αυτό ο Θεός τα δημιούργησε. Γιατί το να μην είναι όντα ποτέ, να μην υπάρχουν δηλαδή, αλλά να είναι ένα μηδέν, το οποίο είναι το φρόνημα της αληθινής ταπείνωσης, αυτό ακριβώς ήταν που παρεκκίνησε τον αγαθό Θεό να κοιτάξει προς τη μηδαμινότητά τους, να τα ελεήσει και να τα φέρει στην ύπαρξη από την ανυπαρξία. Βλέπετε το συλλογισμό. Όταν είσαι ταπεινός, τι λες? Ότι είσαι το ουδέν, το τίποτα. Αυτός είναι ο αληθινά ταπεινός. Σου λέει και αυτά που δεν υπήρχαν ήταν ουδέν. Γι' αυτό ο Θεός τα κοίταξε και τα έφτιαξε. Τα ευεργέτησε, τα έφερε στην ύπαρξη. Επειδή ήταν ταπεινά. Δηλαδή και ένας άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του τίποτα, ανύπαρκτο, αυτός έρχεται στην ύπαρξη.
τον φέρνει ο Θεός δηλαδή στην αιώνια ύπαρξη, τον σώζει δηλαδή. Δηλαδή το ταπεινό σώζεται. Έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας στο Άγιο Όρος ότι ο μοναχός λέει είναι ανύπαρκτος. Ναι, γιατί είναι ταπεινός. Έτσι, και ο Θεός τον φέρνει στην ύπαρξη. Γιατί τους ταπεινούς τους ευεργετεί, τους δίνει χάρη. Στην όντως ύπαρξη, στην αληθινή ύπαρξη. Και από την αρχή της δημιουργίας μιλάει για τα πράγματα, για τα ουράνια σώματα, ξέρω εγώ, για τον άνθρωπο και όλα αυτά που δεν είχαν ακόμα δημιουργηθεί. Τι έκανε το Θεό να τα δημιουργήσει? Είχαν κάτι καλό αφού ήταν ανύπαρκτα. Και λέει αυτός ο θεωρητικός ότι είχαν την ταπείνωση. Επειδή ήταν μηδέν. Έτσι. Αν λοιπόν και εμείς γίνουμε μηδέν στο φρόνημα, δηλαδή έχουμε την ιδέα ότι είμαστε ένα τίποτα, όπως και ένα τίποτα είμαστε, τότε ο Θεός μας ευεργετεί και μας φέρνει στην αληθινή ύπαρξη, στην αιώνια ύπαρξη, στην αιώνια ζωή. Αυτό λέχθηκε, το είπε, είναι ένα φιολόγημα, έτσι. Το είπε ο θεωρητικός σαν έπαινο της ταπεινοφροσύνης. Επειδή κατά τους Θείους Πατέρες αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο Θεός δεν έπλασε τα όντα εξαιτίας κάποιας αρετής τους, αλλά μόνο λόγω της άπειρης αγαθότητάς Του. Αυτό είναι η αλήθεια. Από την άπειρη αγάπη Του ο Θεός μας έφερε. Αλλά αυτός ο θεωρητικός το είπε έτσι, σαν αιτιολόγημα. Επειδή ήταν το τίποτα, ο Θεός το τίποτα το ευεργετεί. Αυτό που θεωρεί τον εαυτό του σαν τίποτα. Τι συμπεραίνουμε λοιπόν από αυτό το πρόβλημα? Ότι και τον ταπεινό άνθρωπο που θεωρεί τον εαυτό του μηδέν και μπροστά στα μάτια του έχει πάντοτε εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν προτού δημιουργηθεί, αυτόν ο Θεός αναγνωρίζει ως δικό του. Βλέπετε τι ωραίο είναι αυτό. Να έχεις μπροστά στα μάτια σου συνεχώς την κατάσταση που ήσουν πριν δημιουργηθείς. Πού ήσουν? Στο τίποτα. Αυτό είσαι. Αυτόν ο Θεός τον αναγνωρίζει σαν δικό του. Σε αυτόν επιβλέπει, αυτόν ελεεί. Ενώ βλέπετε γιατί είμαστε γεμάτοι, ας πούμε, φοβίες, ανασφάλειες, δειλία. Κομπλάρουμε, συγγνώμη για την έκφραση, πολλές φορές προς τους άλλους. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε κάτι. Έχουμε μια ιδέα ότι είμαστε κάτι, τέλος πάντων, και πρέπει να το κρατήσουμε, να το συντηρήσουμε αυτό το κάτι. Να μην χαλάσουμε την εικόνα μας στους άλλους. Και μας πιάνει δειλία, μας πιάνει ένα σωρό φοβίες, ανασφάλειες κλπ. Ενώ ο άνθρωπος που έχει τελείως ελευθερωθεί από αυτό και σου λέει εγώ είμαι ένα τίποτα. Το τίποτα φοβάται, τι να φοβηθεί? Να πάει πιο κάτω δεν έχει. Το τίποτα δεν πάει πιο κάτω. Μένει στο τίποτα. Δεν έχει να χάσει τίποτα δηλαδή. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού είναι τελείως ελεύθερος. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Οπότε δεν φοβάται και τίποτα. Φοβάται αυτός που νομίζει ότι είναι κάτι. Και δηλιάζει. Βλέπετε δηλαδή στο βάθος. Μία είναι αρετή που έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, είναι η ταπεινοφροσύνη. Έχεις αυτήν την αρετή, τα έχεις όλα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν την έχεις, έχεις όλα τα προβλήματα. Και ανυψώνοντάς τον λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο που θεωρεί τον εαυτό του μηδέν, ο Θεός, από το παραφύσι στη φυσική κατάσταση και στην υπερφυσική, όπως ακριβώς από την ανυπαρξία, τον οδηγεί στην ύπαρξη. Μας παίρνει από το παραφύσι, που είναι η αμαρτία, όταν μας δει ότι είμαστε ταπεινοί, μας πάει στο καταφύσι, στο νορμάλ, στο φυσιολογικό, και όταν ο άνθρωπος έτσι εργαστεί πάει και στο υπερφύση, στη θέωση. Πότε θα καταλάβουμε ότι έχουμε φτάσει στην ταπείνωση? Όταν ας πούμε μας βρίζουν οι άλλοι και εμείς δεν αντιδρούμε από μέσα μας? Αλλήμον όμως καταλάβουμε ότι φτάσαμε στην ταπείνωση. Τότε τη χάσαμε. Ναι, να μην το καταλάβουμε κάτι. Ο Θεός να μας το κρύψει, να μην το καταλάβουμε. Λοιπόν, δεν θα πούμε ποτέ ότι φτάσαμε στην ταπείνωση.
Γιατί αν το πεις την έχασες κιόλας. Αν πεις εγώ με τα ποινή πλέον τώρα, εντάξει. Έτσι, άλλη μόνο. Αλλά σημάδια, έτσι σημάδια, έτσι ότι ας το πούμε προχωράμε στην ταπείνωση, είναι η ειρήνη που έρχεται μέσα μας. Η οποία είναι βαθιά και αναφέρεται. Έρχεται άλλο σε βρίζει, δεν ταράζεσαι. Χαίρεσαι. Σε αδική, σε συκοφαντή, δεν ταράζεσαι. Χαίρεσαι. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Δεν έχει πρόβλημα με τίποτα και με κανέναν. Το θεωρεί ευεργέτη του. Ταπεινοφροσύνη είναι να βάλεις τον εαυτό σου κάτω από όλους και να επιγράφεις τα καταστώματα στο Θεό. Έτσι, ένας ορισμός των πατέρων. Το πρώτο στάδιο ταπεινοφροσύνη είναι να βάλεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Να γίνεις αυτό που λέει εδώ, το τίποτα. Και το δεύτερο, να επιγράφεις όλα στο Θεό τα καλά σου. Ό,τι καλό και αν βλέπεις τον εαυτό σου, κατόρθωμα κλπ. Να πεις δεν είναι δικό μου, αυτό είναι το Θεό δώρο. Και έτσι είναι η αλήθεια, δεν λες ψέματα. Ο δεύτερος βαθμός της ταπεινοφροσύνης. Εντάξει. Σε ποιον θα λέει ο Θεός, θα ρίξω το βλέμμα μου, στον ταπεινό θα το ρίξω και στον ήσυχο και σε αυτόν που φοβάται το λόγο μου. Το λέει ο προφήτης Ισαΐας 700 χρόνια π.Χ. Επί τι να επιβλέψω. Αλλά επί των πράων και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους. Άμα γίνεις τέτοιος, σε βλέπει ο Θεός συνέχεια, σε παρακολουθεί. Και όχι μόνο, σε ευλογεί, γιατί η παρακολούθηση του Θεού είναι ευλογία. Αντίθετα, τον υπερήφανο άνθρωπο που θεωρεί ότι είναι κάτι, και μάλιστα τον αμαρτωλό, που είναι χειρότερος και από αυτό το μηδέν που είναι αναμάρτητο, αυτόν, λέω, ο Θεός δεν τον αναγνωρίζει για δικό του. Δεν ρίχνει πάνω του το βλέμμα του, ούτε τον ελέγει, αλλά μάλλον τον μισεί και τον πολεμά. Ο Κύριος, υπερηφάνης, αντιτάσσεται, τον πάει κόντρα. Και αν σου πάει κόντρα ο Θεός, άντε να κάνεις ένα βήμα, πού να κάνεις. Τείχος, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Γι' αυτό μας πάνε όλα ανάποδα μερικές φορές. Υπάρχει υπερηφάνεια. Ενώ όταν έχει ταπείνωση είναι ανοιχτή όλη η δρόμη. Αυτό λοιπόν που θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κάτι και μάλιστα είναι και αμαρτωλός, να είσαι ενάρετος και να θεωρείς ότι είσαι κάτι, τέλος πάντων κάπως δικαιολογείται, έτσι θα λέγαμε. Να είσαι Άγιος και να σου έρχεται και λίγο ότι είσαι κάτι, κάπως δικαιολογείται, όχι ότι αρέσει στον Θεό, αλλά είναι κάπως δικαιολογείται. Ένας όμως που είναι χάλια, αμαρτωλός, μαύρος και να θεωρεί ότι είναι και κάτι σπουδαίο, αυτός πια είναι τελείως. Εκτός, Ο Κύριος λοιπόν στους περηφάνους αντιτάσσεται. Αλλά και αν τον αναγνωρίσει, αν ρίξει το βλέμμα του δηλαδή πάνω, τον αναγνωρίζει μόνο σαν εχθρό και απομακρυσμένο από αυτόν και όχι σαν δικό του. Γιατί αυτό φανερώνει ο ψαλμωδός λέγοντας και τα ψηλά, δηλαδή τους υπερήφανους, από μακριά τα ξέρει. Έτσι, από μακριά. Τους γνωρίζει και τους περήφανους. Όλους τους γνωρίζει ο Θεός φυσικά. Αλλά είναι μακριά, είναι ξέμακρα. Είναι ξέμακρος ο Θεός από αυτούς. Γι' αυτό και τους πάνω λανόπαδα. Πρόσεξε λοιπόν, λέει, επίσκοπε, να είσαι ταπεινός, να μην ασκείς εξουσία, να υπηρετείς τους άλλους, να μην επέρεσαι για το αξίωμά σου. Για να μην εκπέσεις από το μακαρισμό της ταπεινοφροσύνης. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασία των ουρανών. Και θα αποκτήσεις πηγή χαράς και για την ανεξικακία, αν δηλαδή δεν ανταποδίδεις το κακό, ούτε εκδικήσε όσους σε λύπησαν ή σε αδίκησαν ή με οποιοδήποτε τρόπο σε κακοποίησαν, αν δεν ανταποδίδεις κακό στο κακό. Τότε θα αποκτήσεις πηγή χαράς. Γιατί είναι μεγάλη κατηγορία για έναν αρχιερέα και άρχοντα του λαού το να εκδικείται. Γιατί πώς θα διδάξει αυτός τους άλλους να μην ανταποδίδει το κακό, ενώ αυτός κάνει το αντίθετο και εκδικείται τους εχθρούς του. Αλίμονο. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος είπε, η μεγαλύτερη κατηγορία για τον άρχοντα είναι το να εκδικείται πρόθυμα.
και να επινοεί με κάθε τρόπο την ανταπόδοση των ομοίων σε αυτούς που τον λυπούν. Γιατί πώς θα διδάξει τους άλλους να μην ανταποδίδουν το κακό, αυτός που κάνει τα πάντα για να αμυνθεί και να εκδικηθεί αυτόν που τον έβλαψε, ο άρχοντας, γι' αυτό τον έχει βάλει ο Θεός εκεί πιο ψηλά από τους άλλους, για να είναι πρότυπο και διδάσκαλος αρετής. Ασχετά σήμερα έχουμε χάσει κάθε έννοια αυτού του πράγματος. Κάποιους έχουμε τους άρχοντες, ξέρω, για να μας βολεύουν και το θεωρούμε αυτό να το να ασκούν εξουσία και να έχουν τη ζωή τους. Έτσι σου λέει, ο άλλος έχει ιδιωτική ζωή, ας πούμε. Ενώ δεν δικαιολογείται να έχει ιδιωτική ζωή. Τι θα πει ιδιωτική ζωή? Ας πούμε, ο επίσκοπος μπορεί να έχει ιδιωτική ζωή. Σου λέει, είναι επίσκοπος, έτσι, έχει αυτό το επάγγελμα, ας πούμε. Κατά τα άλλα, η ζωή του μπορεί να τελειώσει άσχετη με τον χριστιανισμό. Γίνεται. Το ίδιο και ο άρχοντας. Δεν μπορεί να έχει ιδιωτική ζωή. Γιατί τον βλέπουν όλοι. Είναι να ζει ανεξέλεκτα και ανάρμοστα. Ανήθικα, ας πούμε. Πώς θα διδάξεις λοιπόν το καλό σε αυτούς δίνοντας κακό παράδειγμα? Και ο Ισαΐας κατηγορεί τους άρχοντες της Ιερουσαλήμ γιατί επιδιώκουν την εκδίκηση. Οι άρχοντές σου επιδιώκουν την ανταπόδοση. Και ο Άγιος Σίδωρος ο Πιλουσιώτης, γράφοντας έναν άρχοντα, του λέει τα εξής: «Τώρα που πήρες την εξουσία, μπορείς να γίνεις περισσότερο φημισμένος και αξιοζήλευτος αν δεν εκδικηθείς αυτούς που σε αδίκησαν». Συνήθως όταν ανεβαίνει κάποιος στην εξουσία, τι κάνει? Κατεβάζει όλους τους του προηγούμενου, ας πούμε. Τους υπουργούς, τους βουλευτές, κατεβάζει όλους. Κατεβάζει τους δικούς του. Εκδίκηση είναι αυτό. Στην τελευταία ανάλυση, έτσι δεν είναι? Αυτούς που ήταν οι αντίπαλοι του δηλαδή. Λέει, τώρα τι, με αυτούς θα κάνω χωριό. Περισσότερο όμως απ' όλα πρέπει να ξεχάσεις όσο σε λείπησαν, τώρα που η αρχή της εξουσίας σου παρέχει τη δύναμη να τιμωρείς. Μπορεί να έχεις τη δύναμη να τιμωρείς, μην την ασκείς όμως. Να συγχωρείς. Αλλά γιατί λέω μόνο ότι δεν πρέπει να εκδικήσεις τους εχθρούς σου? Έχεις εντολή από τον Θεό ακόμη και να τους ευεργετείς. Δεν είναι αρκετό να μην εκδικήσεις. Πρέπει και να ευεργετήσεις αυτόν που σε βλάπτει. Τότε είσαι σωστός, χριστιανός. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν. Βλέπετε, αυτό λέει η εντολή του Θεού. Είναι εντολή του Θεού. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό, Εμείς λέμε, δεν του κάνω κακό, λέει, δεν έχω τίποτα. Τον έχω συγχωρέσει κατά, αλλά δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου. Ναι. Αυτό δεν είναι χριστιανικό. Είναι, μπορεί να είναι το λατρικό, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Που λέει να ευεργετήσεις αυτό που σε αδίκησε. Να βρεις τρόπο να του κάνεις καλό, δηλαδή. Να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Διότι αν ευεργετείς αυτούς, θα λάβεις από τον Θεό μύρια αγαθά. Γιατί έτσι είπε και ο Σαούλ στον Δαβίδ. Όταν εκείνος τον βρήκε στο σπήλαιο και δεν τον θανάτωσε όπως έπρεπε. Δεν το ξέρετε, είναι ένα ωραιότατο περιστατικό. Ο Σαούλ, που είχε κατάθλιψη, είχε μελαγχολία, είχε πνεύμα πονηρό, δηλαδή, λόγω της περηφάνειάς του και της ζήλιας του, καταδίωκε τον Δαβίδ, που ήταν έτσι ταπεινός, χαριτωμένος, ευλογημένος από τον Θεό. Από ζήλια και από φθόνο. Κάποτε λοιπόν, όπως τον κυνηγούσε στην έρημο εκεί της νεκράς θάλασσας, υπάρχει το τόπος και σήμερα, ο Δαβίδ, ο καημένος, πήγε και κρύφτηκε σε μια σπηλιά. Εγκεντή λέγεται το μέρος αυτό. Εγκεντή, έτσι το λένε σήμερα οι Εβραίοι. Κατά συγκυρία, ο Θεός το οικονόμησε, το βράδυ, στην ίδια σπηλιά, η οποία ήταν τεράστια, πήγε να κοιμηθεί και ο Σαούλ. Αλλά δεν μπήκε στο βάθος, έμεινε στο εξωτερικό μέρος της σπηλιάς. Και δεν πήρε είδηση ότι στο βάθος κοιμότανε αυτός που κυνηγούσε, ο Δαβίδ δηλαδή.
Κοιμήθηκε λοιπόν ο Σαούλ με τους συντρόφους του στο εξωτερικό μέρος της σπηλιάς. Τη νύχτα ο Δαβίδ φυσικά τα είχε δει όλα με τους συντρόφους του. Του λένε οι συντροφοί του, άντε πήγαινε τώρα, σφάξε τον, να τελειώνεις, να ησυχάσεις επιτέλους από αυτόν τον άδικο κυνηγό. Όχι, λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Πώς μπορώ, λέει, να βλάψω τον Χριστόν Κυρίο, τον Χρήμε Ιώτα, αυτόν που είναι χρησμένος δηλαδή από τον Κύριο, από τον Θεό. Ο βασιλιάς ο Σαούλ ήταν χρησμένος. Είχε πάρει την εξουσία από τον Θεό. Και τον άφησε. Μόνο έκοψε ένα κομματάκι από το βασιλικό του μανδύα. Και την άλλη μέρα το πρωί πέρασε έτσι ανάμεσα. Βγήκε πρώτος έξω από τη σπηλιά και φώναξε στο Σαούλ. «Σαούλ, Κύριε Βασιλεύ», με πολύ σεβασμό. «Κύριε Βασιλεύ», του λέει. Το και το. Και του πω την υπόθεση. Του δείξε και το ρούχο. Του λέει, μπορούσε να σε σφάξω, δεν το έκανα. Και προς στιγμή συγκλονίστηκε ο Σαούλ, μετάνιωσε, αλλά μετά πάλι τα ίδια. Έτσι λοιπόν, δεν το θανάτωσε. Ποιος όταν βρει τον εχθρό του, τον αφήνει ανενόχλητο να συνεχίσει τον δρόμο του, ο Κύριος να σου ανταποδώσει το καλό που με έκανε σήμερα. Έτσι είπε ο Σαούλ στον Δαβίδ. Του τον αγνώρισε. Του λέει μπράβο σου. Εκείνη την ώρα μόνο. Του λέει, όντως είσαι αξιέπαινος. Ποιος θα βρει τον δρόμο του, τον εχθρό του και θα τον εξολοθρέψει. Ο Κύριος να σου το αποδώσει. Γι' αυτό και ο Θείος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτό, είπε, τότε θα είναι για μας μεγαλύτερη η ανταπόδοση από τον Θεό, όταν μολονότι έχουμε κάνει μύρια καλά στους εχθρούς, απολαμβάνουμε τα αντίθετα. Τότε όντως θα γίνουμε πολύ ευλογημένοι, να ξέρετε. Όταν έχεις κάνει τα μύρια καλά και απολαμβάνεις μίσος, εχθρότητα, τότε παίρνεις ευλογία από τον Θεό. Όταν κάνεις το καλό και σου λένε τι καλός που είσαι και μπράβο και ευχαριστώ, το χάσεις. Το έχεις πάρει το μισθό σου από τους ανθρώπους. Να κάνεις το καλό και να σε βρίζουν, αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Ναι, μην γελάτε, αυτό είναι. Στο Άγιο Όρος αυτό λέμε. Κάνε το καλό και να... Δεν γίνεται. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Μπορεί και να μην τους κάνεις τίποτα και να αντιδράσουμε έτσι. Χωρίς να τους κάνεις τίποτα. Υπάρχει ο πονηρός, κατάλαβες, υπάρχει κακία. Ναι. Το Χριστό μας, τι κακό της έκανε ο Χριστός μας, και τον βρίζανε και τον σταυρώσαμε. Τι κακό μας έκανε. Μας έκανε καλά τους τυφλούς μας, τους χολούς μας, τους δαιμονισμένους μας, τους νεκρούς μας. Και τι τον ανταποδώσαμε. Όξος και χολή και σταυρό. Έτσι βλέπετε. Το ίδιο το Χριστό μας. Τους Αγίους Αποστόλους. Τι μας έκαναν, ας πούμε. Όλοι πέθαναν βία. Ή τους σταύρωσαν, ή τους έκοψαν το κεφάλι. Και ήταν σαν αρνιά. Άκακοι. Ήταν χριστιανοί. Ναι, για μας για χριστιανούς μιλάμε έτσι. Για εμάς μιλάμε. Γιατί οι χριστιανικοί... Εμείς υποτίθεται ότι είμαστε χριστιανοί, έτσι. Το καλό λοιπόν είναι αυτό, να ξέρετε. Να κάνετε το καλό και να σας βρίζουν. Έτσι, μην το ξεχάσετε. Αν λοιπόν αποκτήσεις αυτές τις αρετές και όλες τις προαναφερόμενες, η χαρά σου και η αγαλίασή σου θα είναι ανέκφραστες. Τότε θα έχεις χαρά. Και η αγαλίαση ανέκφραστη και αν θέλετε αναφέρετη. Δηλαδή δεν μπορείς να την αναφέρεις κανένας τη χαρά. Γιατί πλέον δεν μπορείς να σε βλάψεις κανένας. Όταν σε βλάπουνε και εσύ χαίρεσαι, ο άλλος τι μπορεί να σου κάνει περισσότερο. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι για να σε λυπήσει πια. Κανένας. Γιατί λυπόμαστε. Γιατί έχουμε φιλαυτία. Δεν έχουμε αυτές τις αρετές. Δεν έχουμε συγχωρητικότητα. Δεν έχουμε ανοχή. Δεν έχουμε υπομονή. Γι' αυτό μας πιάνει η θλίψη και η κατάθλιψη και στενοχώρια. Okay. Λοιπόν, τέλειωσε. Νομίζω και η ώρα. Τι ώρα είναι. Έχετε τα ρολόγια σας. Εντάξει.
Να σταματήσουμε για να πάμε πάνω να αρχίσουμε στις 9. Θα ήθελα να πω κάτι για την ταπείνωση. Πες. Είχα ακούσει πριν πολλά χρόνια από μια ομιλία στο ράδιο Λανδανά. Τον κύριο Παναγόπουλο έκανε σε κάποιο μέρος ομιλία και για την ταπείνωση μιλούσε και όταν τελείωσε, όταν κατέβηκε κάτω να φύγει, πάει μια κυρία και του λέει: «Κύριε Παναγόπουλο, εγώ είμαι ταπεινή». Πάλι, και πώς το κατάλαβα. Λέει: «Να φορώ τρίπες κάλτσες». Τρίπες κάλτσες. Και λέει: «Κοίταξε, να πάρει να βάλεις καλές κάλτσες, να συγχωρήσει ο άντρας μου». Δηλαδή, η ταπείνωση δεν είναι μόνο να φοράς ρούχα και κουρέλια, ας πούμε. Είναι και στην ψυχή σου μέσα να το αισθάνεσαι. Yeah. Πολλές φορές τα κουρέλια είναι υπερηφάνεια. Ναι, όταν τα κάνεις από επίδειξη. Δεν είναι ένα θέμα ταπείνη, αλλά δεν είναι. Και αυτό δεν ισχύει. Βέβαια. Ορίστε, λέει Άννα. Τρέμει το λόγο μου. Δηλαδή που υπακούει. Υπακούει, σέβεται τις εντολές. Τηρεί τις εντολές. Ο άλλος δεν λογαριάζει το όνομα του Θεού, σου λέει, ας λέει Εκκλησία νηστεία, εγώ δεν κάνω νηστεία. Ας λέει Εκκλησία γκράτεια πριν το γάμο, εγώ δεν το θεωρώ αμάρτημα σου. Εγώ το θα ζήσω όπως ζουν οι περισσότεροι. Σε αυτή είναι η υπερηφάνεια. Αυτός δεν τρέμει τους λόγους του Κυρίου, δεν σέβεται το λόγο του Θεού δηλαδή. Και βέβαια ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα, εκείνος παθαίνει. Όπως ένας που παίρνει ένα μηχάνημα οποιοδήποτε και δεν λογαριάζει τις οδηγίες χρήσεως. Καταστρέφει το μηχάνημα. Οι εντολές του Θεού είναι οι οδηγίες χρήσεως για μας, για την ψυχή μας και το σώμα μας. Ναι, Ιωσία. Για όλους, βέβαια. Δεν μπορεί να πας να πάρεις ψωμί από ένα φούρνο που ξέρεις ότι είναι βρωμιάρης. Όλα. Όλοι πρέπει να είμαστε... Όλα, αλλά κατεξοχήν οι άρχοντες, επειδή οι άρχοντες είναι πιο ψηλά και γίνονται πρότυπο. Βλέπετε, ας πούμε, πόσο επηρεάζει ένας καλός άρχοντας και πόσο βλάπτει ένας κακός άρχοντας. Η λεγόμενη επώνυμη, ναι. Ισχύει βέβαια. Η αγάπη είναι που μας σώζει και μας ενώνει με το Θεό. Η προσευχή προετοιμάζει το έδαφος. Δηλαδή, αλλά... αν βλέπουμε ότι δεν έχουμε αγάπη, μπορούμε να κάνουμε προσευχή, ας πούμε, για να... Φυσικά μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Να μας δώσει ο Θεός αγάπη. Η αγάπη θα έρθει μέσα από την προσευχή. Αλλά όταν χρειαστεί να δείξει αγάπη, μπορεί να την αφήσει την προσευχή. Είναι ανώτερη η αγάπη από την προσευχή. Δεν είναι σωστό να, ας πούμε, να παραθεωρείς τον αδερφό σου που έχει ανάγκη, γιατί εσύ εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, κάνεις την προσευχή σου. Θα την αφήσεις την προσευχή σου και θα κάνεις αυτό που χρειάζεται. Όταν είναι όλα, ας πούμε, σας πούμε κάτι τέτοιο. Εκεί θέλει μια διάκριση. Με τη βοήθεια του πνευματικού μας θα το δούμε. Κατά πόσο είναι ανάγκη, βέβαια. Όπως, ας πούμε, διάβαζα ένα περιστατικό με μια Ρωσίδα, η οποία έγινε χριστιανή, προηγούμενος ήταν χαμένη στον Ινδουισμό εκεί, έκανε γιόγκα. Και της έλεγε μια φίλη της ότι κάποια στιγμή που έκανε και εκείνη γιόγκα και διαλογισμό, ένας άνθρωπος πνιγότανε. Και αντί να πάει να τον βοηθήσει, αυτή συνέχισε το διαλογισμό της. Καταλάβατε. Και πήγε και ο άνθρωπος, επειδή αυτή δεν ήθελε να χαλάσει την κατάσταση που ήταν, την δαιμονική κατάσταση. Ένας χριστιανός που δεν το κάνει αυτό, θα τα αφήσει όλα και τα κομποσκήν, θα τρέξει να τον σώσει τον άνθρωπο που πνίγεται. Ή έστω θα κάνει κομποσκήν, ξέρω εγώ. Όταν μπορείς να κάνεις κάτι πρακτικό, θα το κάνεις. Όταν δεν μπορείς, θα κάνεις προσευχή. Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε πάνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοηθών, εν θλίψε σύνου και έχομεν. Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.